Βλέπουμε εδώ στο Πανελκαδικό σήμερα να γίνεται αυτή η δράση για την αδότη μυαλόγος του. Να μας πείτε λίγα λόγια και με ποιον έγινε αυτή η συνεργασία. Λοιπόν, αυτή είναι μια πρωτοβουλία από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος και εδώ σε εμάς προσωποποιείται μέσα από τον κύριο Κοσκινά Παναγιώτη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Νοσηλευτών της Αρκαδίας, και για το νοσοκομείο μας η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, η κυρία Λαμπράκη, τους οποίους θέλω ειλικρινά να επενέσω και να συγχαρώ για αυτή την προσπάθεια τη μεγάλη που κάνουν, μια κοινωνική και θεάρεστη προσπάθεια και ενέργεια, η οποία, όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολλά ωφέλη για όλους μας, για όλο τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα γι' αυτό, γιατί καταρχήν δεν είμαι γιατρός. Δεύτερον, ότι τα ανέλησε πάρα πολύ σωστά ο κύριος Κοσκινάς και η κυρία Λαμπράκη για τα ευεργετήματα αυτά. Απλώς τα πολλά συγχαρητήρια για όλους αυτούς τους ανθρώπους και να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι οι νοσηλευτές μας, οι οποίοι τόσα πολλά τράβηξαν μέσα στην περίοδο αυτή της πανδημίας, δεν μένουν μόνο στο να είναι καλοί υπάλληλοι και να προσφέρουν υπηρεσιακά, αλλά ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ πρόθυμοι να παράξουν το οποιοδήποτε κοινωνικό και θεάρεστο έργο, ένα μέρος από αυτό που είναι και ο εθελοντισμός για το νοτιό μυελό. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και θερμά όλους. Και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε στους πολίτες? Καταρχήν να έρθουν εδώ να πληροφορηθούν για το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί ξέρετε, όταν δεν είσαι γνώστης μιας κατάστασης, λογικό είναι να φοβάσαι κιόλας. Να έρθουν να πληροφορηθούν και να δουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από μια τέτοια πράξη. Είναι εύκολο, αλλά επίσης να συνειδητοποιήσουν και το μεγάλο καλό που θα προσφέρουν στην κοινωνία μας. Καλημέρα και από εμάς. Καλούμε όλους τους πολίτες, τους νοσηλευτές αλλά και όλο τον κόσμο που είναι σε ηλικία 18 με 45 να συμμετάσχει σε αυτή την εθελοντική δράση, διότι δεν ξέρεις ποτέ σε ποια θέση θα βρεθείς στο μέλλον. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ σύντομη και πάρα πολύ ανώδυνη. Θα σας μιλήσει συνάδελφος για την διαδικασία. 11 με 6 το απόγευμα σήμερα θα βρισκόμαστε στο εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου μας. Βέβαια, σε συνεννόηση μαζί μας, μπορούμε και άλλη μέρα να μαζέψουμε τα ραντεβού και να πραγματοποιηθεί και άλλη μέρα η λήψη των δειγμάτων. Είναι μια πολύ σημαντική δράση, γιατί υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω, και όχι μόνο παιδιά, αλλά και παιδιά μικρών ηλικιών, που έχουν ανάγκη. Και μόλις 3 στα 10 άτομα αυτά βρίσκουν συμβατούς δότες από το οικογενειακό περιβάλλον, και από εκεί και μετά το 70% δεν μπορεί να βρει εύκολα συμβατοδότη μέσα στην οικογένειά του. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό, όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο περισσότερες πιθανότητες για έναν άνθρωπο κυριολεκτικά να σωθεί. Λοιπόν, όσον αφορά τη λήψη του δείγματος, ξέρουμε όλοι ότι γίνεται μέσω του σάλιου, με ένα στυλαιό. Πολλοί φοβούνται τη διαδικασία του πώς παίρνουν το μυελό. Υπάρχουν δύο τρόποι και οι δύο είναι ανώδυνοι. Ο ένας είναι με γενική αναισθησία, όπου παίρνουν το μυελό των οστών, και υπάρχει και η διαδικασία όπου, η οποία διαρκεί 3 με 4 ώρες. Αυτή γίνεται η συλλογή των αιμοποιητικών κυττάρων από το αίμα, αφού έχει χορηγηθεί ένας αυξητικός παράγοντας, ο οποίος εννοείται δεν βλάπτει, είναι κάτι που παράγεται στο ίδιο το σώμα. Απλώς βοηθάει για την παραγωγή αυτών των κυττάρων και μετά γίνεται με βελόνα η συλλογή αυτών των κυττάρων από το αίμα. Οπότε δεν είναι κάτι τόσο επώδυνο, γιατί κυρίως ο φόβος μας κρατάει μακριά. Μετά από την διαδικασία, δεν χρειάζεται ο ασθενής να παραμείνει στο νοσοκομείο ή χρειάζεται για λίγο? Μόνο μετά τη λήψη με γενική αναισθησία. Μία μέρα. Αυτό είναι μία μέρα, καθαρά όμως για προληπτικούς λόγους, όπως γίνεται και σε όλες τις εμβάσεις που έχουν γενική αναισθησία. Και τέλος, πώς βλέπετε την κίνηση? Έχει έρθει κόσμος εδώ για να δώσει... Είχαμε μια καλή αρχή και ελπίζουμε σε καλύτερα.